Pestal.gr, Τιτάνας, είμαστε πέρα για να δούμε ένα Windows Phone 7 κινητό. Είναι το LG Y900. Είμαστε στην αρχική οθόνη, θα είναι μια γρήγορη και σύντομη παρουσίαση απλά για να πάρετε μια γεύση για τα νέα Windows Phone 7. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή, βλέπουμε την ώρα, ημερομηνία και τα σχετικά. Ops, sorry, έσβησε. Και κάτω το σηματάκι μας λέει ότι κάτι μας περιμένει, ένα μήνυμα. Πάρα πολύ έξυπνη η υλοποίηση αυτή, με μια ματιά, μας βύσει πάλι. Για να φύγουμε από την αρχική οθόνη, προσέξτε ένα εφεδάκι που κάνει εδώ πέρα, το αφήνω. Ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε το κινητό, απλά σέρουμε την οθόνη προς τα πάνω, αλλά αν το αφήσουμε λίγο, κάνει αυτή την όμορφη κίνηση. Λοιπόν, και να είμαστε στα Windows Phone 7. Είναι το λειτουργικό της Microsoft. Πάμε λίγο να δούμε πώς δουλεύει και πόσο γρήγορα δουλεύει. Είναι πάρα πολύ smooth όλα τα εφέ. Δυστυχώς τα κουμπιά στο LG Y900 δεν φωτίζονται. Υπάρχουν τα τρία κουμπιά κάτω, το back button για να επιστρέψουμε πίσω, δηλαδή για να κάνουμε κάτι σαν αυτό εδώ. Πηγαίνω τώρα συνεχώς προς τα πίσω. Υπάρχει το κουμπί της Microsoft, το κεντρικό που μας φέρνει στο home screen, και υπάρχει και το κουμπί για το search, το οποίο το πάτησα. Ok, προφανώς. Και μας πετάει στο Bing. Λογικό άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα και αυτό που μας περιμένει από την Microsoft. Να διαβάσουμε λίγο, μπλα μπλα, hide on miss, ναι, προφανώς, ok, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φεύγουμε. Σε σύνδεση με Wi-Fi το κινητό είναι πάρα πολύ ζωντανό, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί εδώ πέρα το tile των people, προφανώς δεν υπάρχει τώρα τίποτα, αλλά ζωντανεύει γιατί παίρνει στοιχεία από το Facebook, όπως βλέπετε εδώ πέρα που μας παρακινεί για να βάλουμε τα στοιχεία του λογαριασμού του Facebook. Cancel, θα το δοκιμάσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Αλλά και από Twitter, από email, τραβάει τα πάντα με το Wi-Fi. Λοιπόν, πάμε πίσω. Μπορούμε να δούμε λίγο Internet Explorer πάλι. Δεν θέλω να τον δούμε αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε. Πάμε πίσω λίγο στα settings για να δούμε πόσο γρήγορα αλλάζει το theme. Λοιπόν, είμαστε στα theme. Η Microsoft έχει αυτές εδώ πέρα τις δύο πάρα πολύ βολικές επιλογές. Dark Theme ή Light Theme. Wow. Προτιμώ το Dark. Και μετά παίζουμε με τα χρώματα. Ας πούμε είμαστε τώρα στο Blue. Μπορούμε να δοκιμάσουμε το default χρώμα που είχε έρθει μαζί με το LG Y900. Το οποίο είναι το κόκκινο και πάμε να δούμε πώς ακριβώς κάνει το κινητό. Αρκετά έντονο, αλλά μπορεί να αρέσει σε κάποιους, ok. Θα το διατηρήσουμε σε αυτή την κατάσταση για αυτό το demo. Πάμε με λίγο φωτογραφίες. Βλέπετε ότι γενικά είναι πάρα πολύ προσεγμένη η λεπτομέρεια στα γραφικά και στον τρόπο που δουλεύουν όλα, οπότε η ιδέα ουσιαστικά είναι ότι έχουμε μπει μέσα στο Pictures Hub και πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά για να δούμε τι παίζει. Ας ανοίξουμε μια φωτογραφία, αυτή εδώ. Multi-touch για zoom, πάμε στην επόμενη, double tap για zoom σε όλη την οθόνη ή multi-touch για να πάμε σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο το τηλέφωνο. Εδώ και πάμε και λίγο και το accelerometer. Tap. Και αυτά είναι τα πάρα πολύ βασικά έτσι για να πάρετε μια πρώτη γεύση από το τι ακριβώς συμβαίνει με τα Windows Phone 7. Να δούμε και λίγο το μενού όπως έρχεται ακριβώς από τη Microsoft και την LG και προφανώς και όλους τους άλλους κατασκευαστές. Settings, Scan, Search, Play to, Pictures, Phone, People, Panorama Shot, πάρα πολύ χρήσιμο, θα το δούμε αργότερα αυτό. Music and Video, Messaging, Maps, Games, Camera, bla bla bla. Calendar έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί αν το ενώσεις μαζί με το Outlook μπορεί να κάνει θαύματα, ειδικά για όσους είναι corporate users. Και κάτι τελευταίο, okay. Calculator. Παίζω τώρα λίγο για να δείτε και τα εφέ στα οποία δουλεύει τα Windows Phone 7. Κάνουν αυτές όλες τις ομορφιές.
Και πάμε, πάμε πίσω. Λοιπόν, αυτά είναι μια πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση του Windows Phone 7 λειτουργικού με Marketplace, Music and Videos και τα σχετικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Τα λέμε. Bye.